Η ιστορία της Βίλας Ιόλα ξεκινά τη δεκαετία του 60, όταν ο διάσημος συλλέκτης έργων τέχνης Αλέξανδρος Ιόλας αποκτά το κτήμα 6.700 τετραγωνικών μέτρων. Στην οικία που ανεγέρθηκε με εμβαδό 1.600 τετραγωνικά μέτρα, φιλοξενήθηκαν περίπου 10.000 έργα τέχνης, σπουδαίων ζωγράφων και γλυπτών. Το 1987 ο Ιόλας πέθανε και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Λαιλασίες και βανδαλισμοί προκάλεσαν φθορές και σταδιακά επήλθε εγκατάληψη. Από το 1998 έχει χαρακτηριστεί διακριτέο ιστορικό μνημείο, ωστόσο μέχρι σήμερα τα σημάδια από τη φθορά του χρόνου και τις λαιλασίες που υπέστη είναι εμφανή. Στις 15 Ιουνίου εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Αγίας Παρασκευής για χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ για την ανάπλαση του κτήματος και της Βίλας Ιόλα. Προβλέπεται να δημοπρατηθεί ένα έργο που θα αναπλάσει όλον τον περιβάλλοντα χώρο των 6,5 στρεμάτων, συν την οικία Βίλα του Ιόλα, στη διαμερισμάτωση που υπάρχει τώρα και στη διαμόρφωσή της όπως ήταν. Η Βίλα Ιόλα περιήλθε πρόσφατα στην κυριότητα του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Με τη χρηματοδότηση μέσω κοινοτικών πόρων, η Δημοτική Αρχή φιλοδοξεί να χαρίσει και πάλι στο εμβληματικό κτίριο την έγκλη που του αρμόζει. Το κτίριο δεν έχει πουθενά ελαιοχρωματισμούς. Είναι παντού μάρμαρος στους τοίχους. Έτσι θα αναπλαστεί και θα γίνουν όλοι οι χώροι που υπάρχουν τώρα, χώροι εκθέσεων έργων τέχνης, πολιτισμού, βιβλιοθήκης, πολυμέσων. Άλλα 11 δημοτικά κτίρια σε όλη τη χώρα θα βγουν με τον ίδιο τρόπο από τη λύθη, αφού το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτηθούν με 25 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Είναι όλα εμβληματικά κτίρια, η διάσωση και η αξιοποίηση των οποίων αποτελούν πάγιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών.